εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, των ταξικών συνδικάτων και των εργαζομένων του Πειραιά, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον άδικο χαμό του συναδέλφου μας, στις προβλήτες της Κόσκο, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Καταγγέλουμε στους εργαζόμενους το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Έγκλημα που μπορούσε να είχε αποφευθεί, έγκλημα για το οποίο οι εργαζόμενοι και το σωνοπαιτείο της ΕΝΕΔΕΠ στους προβλήτες της Κόσκο είχαν προειδοποιήσει. Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν αιτίες. Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Οφείλονται στη δίψα των μεγαλοεργοτών για κέρδη που απαιτούν ένταση της δουλειάς και αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. 279 ήταν οι εργάτες που έχασαν τη ζωή τους από το 2014 έως το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχει κοινοποιήσει το Σώμα Επιθεωρητών. Δηλαδή, κάθε 4 ημέρες ένας συνάδελφός μας δεν γυρίζει στην οικογένειά του. Είναι θάνατοι που δεν χωράνε ούτε στα κανάλια, ούτε σε εφημερίδες του αστικού τύπου, οι οποίες είτε τηρούν σιγή ευθείως, είτε στην καλύτερη περίπτωση το αναφέρουν στα αστυνομικά δελτία, στα ψηλά, είτε ακόμα περιχειρότερα προσπαθούν να τους συγκαλύψουν όπως προσπάθησαν να κάνουν σήμερα με αυτές τις μέρες με το συγκεκριμένο ατύχημα. Αποδεικνύεται και με αυτό το ατύχημα ότι τα κέρδη τους, οι επενδύσεις τους και η ανάπτυξη των εργατικών ομίλων ποτίζονται πάντα με το αίμα των εργαζόμενων. Αυτή την εργαστική ζούγκλα, τη εντατικοποίηση της δουλειάς ήλιο με ήλιο για ένα ξεροκόμματο, τις απλήρωτες υπερορίες μέχρι θανάτου, χωρίς μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας των εργαζομένων, με ανύπαρκτους ελεκτικούς μηχανισμούς, αυτά ήρθαν να νομοποιήσει ο νόμος Χατζηδάκη, που λειτουργεί μαζί με άλλους αντιλαϊκούς νόμους, όπως τον νόμο Βρούτση Αχτιόγλου, που καταργεί τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και επιβάλλει κατώτερο μισθό με υπουργική απόφαση. Υπονομεύει τις κλαδικές λογικές συμβάσεις, οι οποίες γίνονται υποχρεωτικές μόνο με απόφαση του Υπουργού. Έχει παγώσει τις τριετίες, έχει καταργήσει την αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης. Η πείρα μας δείχνει ότι είτε σε κρίση είτε σε ανάκαμψη, η εργατική τάξη, οι αυταπασχολούμενοι πληρώνουν το μάρμαρο, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους και εξασφαλίζουν ενώ έχουν εξασφαλίσει νέες τεράστιες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, νέες απαλλαγές από εισφορές και φόρους, νέα προνόμια και νέα πεδία επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Είναι χαρακτηριστικό την ώρα που οι εφοπλιστές και οι κόσμοι στο λιμάνι του Πειραιά κατακτούν το ένα ρεκόρ κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας μετά το άλλο για τους εργαζόμενους στην ακτοπλοεία, στις προβλήτες 2 και 3, στην αφικοεπισκευή και αλλού, παραμένει η αναδουλειά, η ανακύκλωση ανεργίας, με ροκάματα και επιδόματα πείνας, δεκάδες εργατικά ατυχήματα, ένταση εκμετάλλευσης. Ενώ για να διασφαλίσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους, συνεχίζουν την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα με πιο πρόσφατο στους ναυτεργάτες, την τροπολογία έκτρωμα για την οργανική σύνδεση των πλοίων. Το ίδιο σημαίνει και στην αφηγικοπικισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, όπου οι εργολάβοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση, πατώντας πάνω στους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο σημαίνει στους προβλήτες 2 και 3 στο λιμάνι, όπου το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ δίνει μάχη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και την ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα και αρτηγινά επαγγέλματα, έχοντας να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την αδιάλακτη στάση της εργοδοσίας, αλλά και το παραμάγαζο που έχουν φτιάξει και το ονομάζουν Σωματείο. Αλήθεια, συνάδελφοι, αυτοί που η εταιρεία του θέλει συνομιλητές, πού βρίσκονται αυτές τις μέρες, πού βρίσκονται τώρα που δυστυχώς οι προειδοποιήσεις μας για την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας βγήκαν αληθινές, έχουν κρυφτεί στις τρύπες τους, εκεί που είναι άλλωστε η θέση τους. Χρέος μας είναι να μην ξαναβγούν ποτέ από εκεί. Χρέος μας είναι να μαζικοποιήσουμε και να κάνουμε ακόμα πιο ισχυρό το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι αγώνες των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι μπορούμε να ακυρώσουμε τις αντεργατικές πολιτικές όπως τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας και τον περιορισμό των διαδηλώσεων και τον απεργιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Απεδείχθη η αξία της οργανωμένης πάλης, η αξία της μαζικής συμμετοχής στα συνδικάτα. Μπορούμε να μετράμε νίκες, όπως η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στη ζώνη και η κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων στους διανομείς της Safe Food. Το αποδείξαν οι εργαζόμενοι της Κόσκο, που για μια ακόμα φορά νέκρωσαν το λιμάνι, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην εργοδοσία της Κόσκο ότι δεν μπορεί να μην υπολογίσει τους εργάτες, αλλά και στην κυβέρνηση ότι οι νόμοι που ψηφίζουν για να καταργήσουν τα συνδικάτα θα μείνουν στα χαρτιά. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, μαζί με δεκάδες οργανώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Κόσκο, που ομόφωνα μέσα από μαζικές διαδικασίες αποφάσισαν. Η θλίψη τους για τον άδικο θάνατο του συναδέλφου τους είναι και δική μας θλίψη. Η οργή τους είναι και δική μας οργή.
Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Ενώνουμε τη φωνή μας στα δίκαια αιτήματά τους. Παλεύουμε όλοι μαζί για να μην χυθεί άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών. Παίρνουμε μέρος στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στις 4 Νοέμβρη στο Πασαλιμάνι. Καλή δύναμη.